μη φοβού από του νυν ανθρώπους έσι ζωγρών. Εάν μας ρωτούσαν, αδελφοί μου, ποιο είναι το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας και ποιο είναι το μεγαλύτερο από τα θαύματά Του, οι περισσότεροι θα απαντούσαν ότι πρώτο θαύμα του Κυρίου μας είναι το θαύμα της Κανά, εκεί που ο Κύριος έκανε το νερό κρασί. Και το μεγαλύτερο θαύμα είναι η Ανάσταση του Λαζάρου. 4 μέρες ο Λάζαρος μέσα στο χώμα είχε αρχίσει να αποσυντίθεται και ο Κύριος τον ανέστησε. Οι Άγιοι όμως και Θεοφόροι πατέρες μας έχουν διαφορετική γνώμη. Λένε ότι το πρώτο και το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ο Κύριός μας είναι αυτό που ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Ναι, αλλά η Ευαγγελική περικοπή περιγράφεται ως θαυμαστή αλληλεία. Ότι ήτανε, ο Κύριος έκανε το θαύμα που μάζεψαν οι ψαράδες πολλά ψάρια. Αυτό είναι το πρώτο και μεγαλύτερο θαύμα. Όχι, αδελφοί μου. Το πρώτο και μεγαλύτερο θαύμα είναι αυτό που ακούσαμε στις τελευταίες λέξεις της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Τι λένε? Ότι και καταγαγόντες οι μαθητές, οι ψαράδες, και καταγαγόντες τα πλοία επί την γη, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Κάποτε, αδελφοί μου, στη Ζάκυνθο, ο Άγιος Διονύσιος μαζί με μερικούς άλλους ιερείς και μοναχούς παρακάλεσαν τους ψαράδες της Ζακύνθου να τους μεταφέρουν από το νότιο μέρος του νησού στο βόρειο μέρος. Πράγματι, οι ψαράδες τους βάλανε στη βάρκα τους και τους μετέφεραν στο βόρειο μέρος του νησού και μετά πήγανε να ψαρέψουν. Και γυρνώντας, δεν πιάσανε τίποτα και άρχισαν να μεμσημερούν και άρχισαν να αγωγίζουν και να λένε αυτό που δυστυχώς λένε πολλοί, μα ή το επόμενο, να μην πιάσουμε κανένα ψάρι αφού βάλαμε παπάδες μέσα στο καράβι μας, μέσα στη βάρκα μας. Και το κατάλαβε ο Άγιος Διονύσιος και επανέλαβε το θαύμα το οποίο έκανε ο Κύριος τον καιρό εκείνο, που λέει η περικοπή. Τι έκανε? Τους λέει ο Άγιος Διονύσιος, πηγαίνετε, τους έδειξε ένα μέρος της θάλασσας, πηγαίνετε εκεί και ρίξτε τα δίχτυα σας. Μα εκεί, λέει, δεν υπάρχει τίποτα, δεν πιάσανε ποτέ τίποτα. Πηγαίνετε, λέει. Κάνε υπακοή, πήγαν, ρίξανε τα δίχτυα τους και πράγματι επαναλήφθηκε το θαύμα της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής του Κυρίου μας. Έπεσαν ψάρια πολλά. Αδελφοί μου, ευτυχώς οι ψαράδες της θάλασσας της Γαλιλαίας ή της λίμνης της Γενισαρέτ, τους οποίους επισκέφθηκε ο Κύριός μας, δεν είχαν την προκατάληψη των ψαράδων της Ζακύνθου. Τους βρήκε ο Χριστός εκεί στην παραλία. Είχαν βγάλει τις βάρκες έξω και έπλαιναν τα δίχτυα και τα μπάλωναν. Δυο ζευγάρια αδελφών, ο Ανδρέας και ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης με τον πατέρα τους. Ήταν στενοχωρημένοι, γιατί όλη τη νύχτα δεν πιάσανε τίποτα. Και τότε ο Κύριος τους λέει στον Πέτρο, δάνεισέ μου τη βάρκα σου για να μπω επάνω να του κάνω, να κάνω τη βάρκα σου άμβονα. Και πράγματι, παρά τη συναχώρια του, ο Πέτρος έδωσε τη βάρκα στο Κύριο, ανέβηκε επάνω και εκήρυξε, έκανε την δασκαλία του ο Κύριος στο πλήθος το οποίο πάντα τον ακολουθούσε. Και μόλις τελείωσε την διδασκαλία του, ο Χριστός δίνει μια παράλογη ανθρωπίνως εντολή στον Πέτρο. Τι του λέει? Επανάγαγε εις το βάθος και χαράσατε τα δίκτυα ημών προς άγρα. Του λέει, πήγαινε στο βάθος και ρίξε ξανά τα δίκτυα. Και τότε δίκαια ο έμπειρος ψαράς, ο Πέτρος, λέει στον Χριστό, μα Κύριε, λέει, διόλης της νυχτός σκοπιάσαντες που δεν ελάβαμε. Όλη τη νύχτα που είναι η ώρα του ψαρεύματος,
και δεν πιάσαμε τίποτα. Και τώρα μέρα μεσημέρι μας λες να ρίξουμε τα δίχτυα για να πιάσουμε ψάρια. Παράλογη, τελείως ανθρωπίνως η απέτηση του Κυρίου μας. Ο Πέτρος ταπεινώνεται και λέει «Επί το ρήματί σου χαλάς το δίκτυο, θα κάνω υπακοή, αν και πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτε απολύτως». Και από τη στιγμή που έκανε υπακοή, πήρε ευλογία από το Χριστό, έριξε τα δίκτυα και ήταν το θαύμα της θαυμαστής αλληλείας που γέμισαν τα δίκτυα από ψάρια και κινδύνευσαν το καράβι αυτό και το καράβι του Ιακώβου και του Ιωάννου που το σκάλεσαν για βοήθεια να βουλιάξουν από το βάρος των ιχθύων. Και τότε, όταν είδε αυτά ο Πέτρος, έπεσε στα γόνατα, κατάλαβε τι έγινε και λέει στον Κύριο, λέει «Εξελθέ από εμού, βγες έξω λέει, από το καράβι μου, λέει, γιατί δεν είμαι άξιος να σε έχω μέσα στο καράβι». Και τότε ο Κύριος δίνει θάρρος στον Πέτρο και λέει «Πέτρε, μη φοβάσαι, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών». Μέχρι τώρα, Πέτρε, έπαιρνες τα ζωντανά ψάρια από τη θάλασσα και τα έφερνες στα δίκτυα σου που για να πεθάνουν. Από εδώ και πέρα θα παίρνεις τα νεκρά άψυχα ψάρια, τους ανθρώπους που είναι νεκρωμένοι πνευματικά, και θα τους βγάζεις έξω με το λόγο του Κυρίου και θα ζωντανεύουν. Και τότε αφέντες, λέει ο Βαγγελιστής, και καταργώντες τα πλοία όλα έξω, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Αδελφοί μου, τα μηνύματα τα οποία μας δίνει η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είναι πάρα πολλά. Πρώτα βλέπουμε ότι κάνει υπακουή ο Πέτρος σε μια παράλογη εντολή του Κυρίου μας. Πολλές φορές, αδελφοί μου, μέσα στο Ευαγγέλιο συναντούμε πράγματα τα οποία μας φαίνονται παράλογα, αδύνατα, και δεν τα ακολουθούμε. Αυτά λέμε δεν είναι για μας, για ανθρώπους. Αλλά τι είναι το δίδαγμα? Ότι πρέπει να κάνουμε υπακοή σε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, όσο ανάποδα, όσο αντίθετα, όσο παράλογα μας φαίνονται. Ένα δεύτερο, βλέπουμε ότι ο Πέτρος ταπεινώθηκε. Όταν είναι το θαύμα, δεν είπε «Αχ, Κύριε, σε ευχαριστούμε που ήρθες, να έρχεσαι συχνά, είσαι το γούρι μας, να πιάνουμε ψάρια». Ή επίσης δεν είπε ο Πέτρος ότι «Κύριε, ευχαριστώ, διότι με αντάμεψες, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός, με αντάμεψες με αυτό το θαύμα». Αλλά με μεγάλη ταπείνωση γονάτισε και ευχαρίστησε τον Κύριό μας. Ένα άλλο μήνυμα που μπορεί να πάρουμε, αδελφοί μου, από τη σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είναι, αδελφοί μου, ότι πολλές φορές και εμείς απελπιζόμαστε, χρόνια προσπαθούμε και βλέπουμε τους γονείς συνέχεια να λένε «Έφτιαξα παιδιά, τα σπούδασα, το έτσι έκανα περιουσίες, φύλαξα την υγεία τους με εμβόλια και με φάρμακα, τα ήμουνα κοντά τους, αλλά δυστυχώς τους μιλάω για το Θεό και δεν έρχονται στην Εκκλησία, δεν ακολουθούν το Ευαγγέλιο». Γονείς, μην απελπίζεσαι. Και λέει ο Κύριος και σε αυτούς επαναλαμβάνει και λέει «Επανάκριγε εις το βάθος και χαλάστε τα δίκτυα ημών προς άγραν. Προσπαθήστε, συνεχίστε. Δεν ξέρετε πότε θα γίνει το θαύμα». Επίσης, οι ποιμένες, οι κήρυκες του Ευαγγελίου λένε πολλές φορές «Τόσα χρόνια κηρύττω, τόσα χρόνια μιλάω για το Ευαγγέλιο, τόσα χρόνια τους μιλάω για το Χριστό και δεν ακούνε οι χριστιανοί». Και σε αυτούς, σε όλους μας, εμάς, λέει ο Χριστός «Επανάγαγε, ξανασυνεχίστε, μην απελπίζεστε, θα έρθει η ώρα της θαυμαστής αλληλείας». Και ένα τελευταίο, εμείς, ο κάθε χριστιανός αγωνίζεται, προσπαθεί να ζήσει τα μυστήρια της Εκκλησίας. Έρχεται στην Εκκλησία συνεχώς, ακούει το Ευαγγέλιο, ακούει κήρυγμα, κάνει προσπάθεια, κάνει αγώνα στην πνευματική ζωή και δεν είναι ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα του πνευματικού του αγώνα. Και απελπίζεται πολλές φορές και λέει «Τόσες φορές στην Εκκλησία, τόσα κηρύγματα άκουσα, εφτάνει πια, δεν βλέπω πρόοδο». Και σε εμάς ο Κύριος επαναλαμβάνει
το ίδιο που είπε στον Πέτρο, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάς τα δίκτυα και θα δείτε τη θαυμαστή αλληλεία. Αδελφοί μου, ας προσπαθήσουμε σε όλη μας τη ζωή να ακούμε αυτά που λέει ο Κύριος, όσο και από παράλογα καμιά φορά και αν μας φαίνονται, διότι μόνο έτσι να ελπίζουμε με τη χάρη και το έλεος του Κυρίου ότι και εμείς θα ανήκουμε στην θαυμαστή αλληλεία και ότι θα κερδίσουμε τον Παράδεισο, την Βασιλεία του Θεού, που εύχομαι σε όλους. Αμήν.